Περισσότερα για το συνέδριο θα μας πει ο Δήμαρχος Πρέβεζας, κύριος Νίκος Γεωργάκος. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Από την όμορφη και πάντοτε καλοκαιρινή Πρέβεζα. Θα μου τα πείτε αυτά. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και καλή επιτυχία. Λοιπόν, τι καιρό κάνεις στην Πρέβεζα, πείτε μου, γιατί θα ταξιδέψω κι εγώ σε λίγη ώρα. Καθώς μου κάνετε την τιμή και μου δίνετε τη χαρά να αποτελώ μέρος αυτής της πρωτοποριακής διοργάνωσης, αυτού του πρωτοποριακού summit. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, οπότε σου προτείνω να πάρεις και το μαγιό μαζί. Δηλαδή, συνεχίζουμε το καλοκαίρι. Και πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ, πιστεύω αυτό το διήμερο θα είναι εξαιρετικό. Πώς πήγατε από κίνηση οι δήμαρχοι στην Πρέβεζα, στην πανέμορφη Πρέβεζα με τους καταπληκτικούς ανθρώπους? Πήγαμε πάρα πολύ καλά, τα ξενοδοχεία είχαν 100% πληρότητα για μέσα στον Αύγουστο και η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και όχι μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και ο εστιατοριακός τουρισμός, που ακόμη η παραλία εδώ της Πρέβεζας και η Μαρίνα είναι γεμάτη σκάφη. Όλοι είναι ευχαριστημένοι, όλοι, ο κλάδος του τουρισμού, τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες, ό,τι έχει να κάνει με τουρισμό πήγαν πάρα πολύ καλά. Γιατί η Πρέβεζα είναι μοναδική. Είναι, όπως και οι άνθρωποι της. Λοιπόν, και κάτι μοναδικό διοργανώνεται τώρα. Στο Beach Bar το κάνετε. Θα φέρετε τους υπουργούς εκεί. Τους υπουργούς, σπουδαίες προσωπικότητες. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή. Είναι αυτό που λέγαμε και που σχεδιάζουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου από πέρυσι και το υλοποιούμε φέτος. Είναι το smart και το green, η φιλοσοφία του smart και του green δεν μπορούσε να είναι που αλλού σε μια εξαιρετική παραλία των 25 χιλιόμετρων, την πρώτη παραλία της Ευρώπης, όπου πραγματικά έχει στηθεί ένα εξαιρετικό συνέδριο, εξαιρετικοί ομιλητές και θεματολογίες, που έχουν να κάνουν με πάρα πολλά θέματα, είτε σε smart πόλεις, είτε τουρισμού, είτε προώθηση βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού. Θεωρώ ότι όποιος το παρακολουθήσει, γιατί μπορεί να το παρακολουθήσει από διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα, θα δει την επόμενη μέρα της κρίσης εκμεταλλεύτηκε αυτό όλο το ψηφιακό κομμάτι και έρχεται να δέσει ακόμα και στους μικρούς και στους μεγάλους δήμους. Ακριβώς αυτό θέλουμε να πετύχουμε σήμερα και αύριο, όπου οι εξαιρετικοί ομιλητές, ο υπουργός ο κύριος Πέτσας, ο υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Κάλκος, ο γενικός γραμματέας, δηλαδή έχουμε τους καλύτερους, είτε διαζώσεις είτε μέσα από την τεχνολογία και ψηφιακά, να μιλήσουν. Ναι. Και να μην ξεχνάσουμε και τον κύριο Σκυλακάκη και τους υφυπουργούς, τον γιατρο Μανολάκη, του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολλούς. Έχετε πάρα πολλούς ομιλητές. Ενδεικτικά να πω, 8 θεματικές έχετε. Και έτσι, το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Πρώτο, Digital Beach Summit. Θα το βρείτε και θα μπορέσετε να το δείτε από την άνεση του καναπέ ή του γραφείου σας. Δήμαρχε, η καλύτερη θα είναι βέβαια αυτή που θα είναι στο... εκεί, στο μονολίθι. Έτσι. Πραγματικά είναι και τα workshop αύριο Σάββατο, εξαιρετικές εταιρείες. Δεν μπορούμε να μην ξεχνάμε όλους τους χορηγούς και όλες τις εταιρείες, είτε λέγεται Cosmote, είτε λέγεται Sigvox, είτε λέγεται Energy Plus, Space, Cisco. Πραγματικά αύριο θα γίνει μια εξαιρετική δουλειά με τα... τα meta-workshops που θα μπορούσαν να συμμετέχουν, βέβαια. Και συμμετέχει βέβαια και Θεσσαλονίκη, έτσι. Βέβαια. Μην ξεχνάμε Θεσσαλονίκη, όπου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Κούπκας, θα είναι και θα μιλήσει στο συνέδριο αυτό, οπότε ένα λόγο περισσότερο να έρθει και μπορούν να έρθουν και από Θεσσαλονίκη. Σε 2,5 ώρες θα είστε στην παραλία του μονολιθίου. 2,5 ώρες θέλουμε μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ γιατί το έκανα 4, Δήμαρχε. Κάτι έκανα λάθος. Πάω με το όριο ταχύτητας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πρέβεζα σήμερα και αύριο αποτελεί επίκεντρο παγκόσμιο, γιατί θα έχει ομιλητές από όλο τον κόσμο, ακόμη και από την Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε κύριε Γεωργάκο. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.